Uh, πήγε στην Ημαθία, έκανε περιοδεία. Περιοδεύει σήμερα στον νομό Ημαθίας ε, Πήγε στην ελληνική εταιρεία Χάλιβο στα Διαβατά Θεσσαλονίκη καταρχήν. Εκεί ξαναγίδθηκε σε εγκαταστάσει του, του εργοστασίου, το οποίο ε, έχει σταματήσει να λειτουργεί από το 2014. Τώρα έρχονται νέοι επενδυτέ και σύντομα θα, θα λειτουργήσει. Είναι ένα εργοστάσιο που. Ε, παράγει χάλιβα και οι νέοι επενδυτές έχουν ιδιαίτερη εμπειρία σε αγορές όπως αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, μετά πήγε στο χωριό Αγία Βαρβάρα, όπου είχε συζήτηση με εινοποιούς. Είμαι μεγάλος οπαδός του ελληνικού κρασιού, τους είπε, και με αφορμή το πρόσφατο ταξίδι του στην Κίνα, τόνισε πως πρέπει να αυξηθούν οι εξαγωγές. Έχουν σημειώσει μείωση τα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε και στο σήμα των μακεδονικών προϊόντων, επαναλαμβάνοντα ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί όλες τις δυνατότητε για να ξεπεραστούν οι όποιες αρνητικές συνέπειες της συμφωνία των Πρεσπών. Είπε δεν είμαστε κυβέρνηση που αρέσκεται στην ανούσια επικοινωνία. Η καλύτερη επικοινωνία είναι η επικοινωνία της δουλειάς μας. Συνέχισε. Ε... Διάλογο με του συνοπαραγωγού. Του είπε ότι ε, για μα είναι στο επίκεντρο τη πολιτική η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πέρασε και από το καφενείο του χωριού Αγία Βαρβάρα, που μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο και στι μειώσει στου φόρου για επιχειρήσει και φυσικά πρόσωπα. Κάθε μέρα γίνονται βήματα προ τη σωστή κατεύθυνση. Θα είμαστε κυβέρνηση όχι μόνο αυτών που μα ψήφισαν, αλλά όλων των Ελλήνων. Ήταν το μήνυμά του.